Πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις σε αεροπλάνα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν τα σχέδια πτήσεων για το 2024, αποτυπώνοντας τη δυναμική του κριτικού τουρισμού πριν καλά-καλά ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Με βάση τους αριθμούς που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, η αισιοδοξία είναι διάχυτη αλλά συνάμα και εύθραστη, μιας και οι διεθνείς εξελίξεις είναι αυτές που θα καθορίσουν και την τελική έκβαση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη και κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτά τα νούμερα ότι είναι fix, ότι είναι δεδομένα. Οι προγραμματισμένες θέσεις στα αεροπλάνα για το 2024 είναι 5.377.606, καταγράφοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη λόγω των διεθνών εξελίξεων έχει χάσει τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, φαίνεται πως η ζήτηση είναι τεράστια, με κάποιες χώρες να κάνουν άλματα όσον αφορά τα λεγόμενα slots. Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται από τη Γερμανία, που όμως σε σχέση με πέρυσι δείχνει οριακή μείωση όσον αφορά τις θέσεις στα αεροπλάνα, και ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Ελβετία, η Ρουμανία και η Ιταλία. Μάλιστα, εντυπωσιακή είναι η ζήτηση τόσο από την Πολωνία όσο και από τη Ρουμανία. Ότι έχοντας τις πολύ μεγάλες αγορές να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία στο κομμάτι του τουρισμού, θεωρώ ότι το δικό μας το μέλημα, η φροντίδα, η επιδίωξη θα πρέπει να είναι πώς μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ουκρανία, η οποία έχει το 19-40.000 άτομα, το κουτσουρεμένο 21 έχει 80. Δηλαδή διπλασίασε μέσα σε ένα κουτσουρεμένη χρονιά τον αριθμό. Αλήθεια είναι για τους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν σλότι ως νόμισμα και ακούγοντας από το πεδίο, σου λένε ότι είστε περίπου 1.000 σλότι ακριβότεροι από την Τουρκία. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση των Πολωνών τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη αύξηση κάθε χρόνο, όλο και πολύ περισσότερη. Όχι απλώς περισσότερη, πολύ περισσότερη. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη των σλότς, με την Αρμενία, τη Σλοβενία, το Καζακστάν, τη γειτονική μας Βουλγαρία και Αλβανία να καταγράφουν μειωμένη ζήτηση στα αεροπλάνα προς Ηράκλειο, ενώ μηδενικές είναι οι θέσεις για την Ουκρανία, το Λίβανο, την Πορτογαλία και τη Ρωσία. Να βλέπω και τα υπέρ και τα κατά. Είναι προγραμματισμός αυτός, όπως και οι προκρατήσεις. Προκρατήσεις είναι μια τάση, διότι παίρνουν την έκπτωση αν κάνουν την κράτηση μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, και από εκεί και πέρα το αν θα έρθουν ή όχι θα το ξέρουμε όταν πληρώσουν. Έτσι ακριβώς.